Θες να πάμε στο Λονδίνο. Θέλω να πάω στο Λονδίνο. Να βρούμε τον καλό μας συνάδελφο. Προς το παρόν θα πάμε να συναντήσουμε ακριβώς τον Θανάση Γκαβό, γιατί νωρίτερα έδωσε μία συνέντευξη ο Πρωθυπουργός στην εκπομπή Good Morning Britain, μία από τις πλέον δημοφιλείς πρωινές εκπομπές της Βρετανίας. Με κεντρικό μήνυμα. Ναι, για πες πολύ μας. Σημαντικό. Η Ελλάδα είναι ασφαλής, έτσι δεν είπε Θανάση μου ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα όσοι δεν έχουν κλείσει, λέει, διακοπές, τους προέτρεψε έστω και την τελευταία στιγμή να επιλέξουν τη Ρόδο. Σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Ήταν η πρώτη συνέντευξή του σε ξένο μέσο μετά την επανεκλογή του. Και το βασικό ερώτημα που του τέθηκε ήταν κατά πόσο πράγματι οι Βρετανοί για το υπόλοιπο του καλοκαιριού μπορούν να εμπιστεύονται την Ελλάδα ως έναν ασφαλή προορισμό, με αφορμή βέβαια τις πυρκαγιές στη Ρόδο και το γεγονός ότι πολλοί Βρετανοί επηρεάστηκαν. Πολλοί επηρεάστηκαν, Θανάση, βρέθηκαν εκεί, εγκλωβίστηκαν. Το σημαντικό όμως είναι ότι έφυγαν με καλές εντυπώσεις παρά την ταλαιπωρία που υπέστησαν όλοι αυτοί οι Βρετανοί πολίτες στη Ρόδο. Και είδαμε πώς το διαφήμισαν όλα αυτά στα social media, επιστρέφοντας στη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό ήταν και το ερώτημα που τέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη αρχικά από τον παρουσιαστή των Ed Balls, ότι παρά το τι έγινε, πολλοί είναι οι Βρετανοί που και τους ντόπιους και τις αρχές τις επένεσαν για την αντίδρασή τους. Με αφορμή αυτό λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα είναι απολύτως ασφαλής, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ότι και στους υπόλοιπους προορισμούς αλλά και στη Ρόδο οι Βρετανοί εξακολουθούν βέβαια να είναι καλοδεχούμενοι και ότι αυτό που αποδείχθηκε από την κρίση αυτών των ημερών στο νησί είναι πως η Ελλάδα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τέτοιου είδους φαινόμενα. Αναφέρθηκε και στην αντίδραση των κατοίκων, αναφέρθηκε στο 112 που είναι μια υπηρεσία η οποία είναι άγνωστη εδώ στη Βρετανία. Όταν είχε δοκιμαστεί μάλιστα είχε προκαλέσει και κάποια γκρίνια θα έλεγα. Τόνισε ότι έγινε με μεγάλη ασφάλεια μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης περίπου 20.000 ανθρώπων από την Ρόδο, της οποίας μόνο το 15% επηρεάστηκε από τις πυρκαγιές και είπε ότι αν θα ήθελε κάποιος να ανταποδώσει την βοήθεια που δόθηκε στους Βρετανούς από τους Ροδίτες και σε ένδειξη γενιοδορίας, αν θέλει κάποιος να κλείσει ένα πακέτο διακοπών της τελευταίας στιγμής, θα ήταν καλό να ψάξει για πακέτα στην Ρόδο και όσοι βέβαια έχουν ήδη κλείσει τις διακοπές τους στο νησί, να μην έχουν απολύτως κανέναν ενδιασμό. Ανακοίνωσε δε ότι η ελληνική κυβέρνηση σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές θα προσφέρει για την ερχόμενη άνοιξη και το φθινόπωρο σε όσους είδαν τις διακοπές τους να διακόπτονται πρόωρα στη Ρόδο λόγω των πυρκαγιών, μία εβδομάδα δωρεάν διακοπών για να επιστρέψουν με καλύτερες συνθήκες στο νησί. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα η συζήτηση περιστράφηκε γύρω κυρίως από την κλιματική αλλαγή, διότι εδώ είναι και μια περίοδος στη Βρετανία που τα μεγάλα κόμματα μάλλον έχουν αρχίσει κάπως να θολώνουν τα νερά γύρω από την περιβαλλοντική τους πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πάντα είχαμε πυρκαγιές και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, αλλά ότι η έντασή τους έχει γίνει μεγαλύτερη λόγω της κλιματικής αλλαγής και είπε ότι η Ελλάδα έχει ως απόλυτη προτεραιότητα και την προσαρμογή αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση προς μορφές ενέργειας και τόνισε ότι αυτό βέβαια πάλι είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Μεσόγειο. Του έγινε και μια ερώτηση στο τέλος, διότι όλη η συζήτηση αφορούσε ακριβώς αυτό, το πόσο ασφαλής είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Μια ερώτηση για το μεταναστευτικό, που και εδώ στη Βρετανία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, είπε ότι η ελληνική προσέγγιση είναι σκληρή αλλά δίκαιη. Έχει επιτύχει να μειωθούν οι ροές προς τα νησιά και ότι η Ελλάδα θέλει να υπάρχουν νόμιμες οδοί για την έλευση μεταναστών με τους δικούς της όρους όμως, όχι με τους όρους των παράνομων διακινητών. Μάλιστα, και το δουλεύει σε όλα τα επίπεδα. Μια συνέντευξη εφ' τη ύλη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το βασικό μήνυμα ότι η χώρα μας, η Ελλάδα δηλαδή, είναι ασφαλής. Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.